Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό μας δελτίο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και είναι μια σημαντική ημέρα η σημερινή για τον τουρισμό. Ήδη γίνεται και η επίσημη επανεκκίνηση από τον Πρωθυπουργό στη Σαντορίνη. Και θα σας μεταφέρω τη φράση του. Κάλεσε τους τουρίστες της Ευρώπης να επισκεφθούν την Ελλάδα ως μία από τις πιο ασφαλείς χώρες σε ολόκληρη την Μεσόγειο. Και αυτό βεβαίως αποτυπώνεται και από την πορεία της πανδημίας και από την εποχή της καραντίνας εδώ στη χώρα μας. Από εδώ και πέρα όμως, ζητάω επιστημονικά την άποψή σας. Πόσο θωρακισμένη είναι η Κρήτη σε αυτήν την πρωτόγνωρη διαδικασία επανεκκίνησης του ελληνικού τουρισμού? Η Κρήτη νομίζω απέδειξε περίτρανα ότι στο πρώτο κύμα πανδημίας ανταποκρίθηκε απόλυτα στις ανάγκες που δημιουργήθηκαν τόσο σε μέτρα πρόληψης όσο σε μέτρα θεραπείας, νοσηλείας και του αντίστοιχου εργαστηριακού ελέγχου όπως προβλέπουν τα διεθνή πρωτόκολλα. Όλα αυτά έγιναν υπό την καθοδήγηση της υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης, των κινήσεων που έγιναν για ενίσχυση σε προσωπικό και σε μέτρα ατομικής προστασίας και εργαστηριακά τεστ. Και νομίζω ότι αποδείξαμε ότι μπορέσαμε επιτυχώς να αντιμετωπίσουμε το πρώτο κύμα πανδημίας. Ο βαθμός ετοιμότητας παραμένει ο ίδιος και υπάρχει επίσης νέος σχεδιασμός, ο οποίος είναι ακόμα σε εξέλιξη, ούτως ώστε να ενδυναμωθούν δομές. Το τρίπτυχο της επιτυχίας πιστεύω και του σχεδιασμού που κάνουμε είναι πάλι βασίζεται σε δύο πυλώνες, στο νοσηλευτικό κομμάτι, στις μονάδες εντατικής θεραπείας που διαθέτει η υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης. Μην ξεχνάμε ότι το νησί της Κρήτης είναι το μοναδικό από όλα τα νησιά της χώρας το οποίο έχει κριθεί, έχει αξιολογηθεί σε επίπεδο υγειονομικής επάρκειας εφάμιλο της Ηπειρωτικής Ελλάδος. Είναι αυτάρκες επιστημονικά, μπορεί να καλύψει περιστατικά, βαριά περιστατικά νοσηλείας και ενώ επίσης διαθέτει και ισχυρό αριθμό τεστ, το οποίο ακόμα εμπλουτίζεται και μπορεί να αυξηθεί ακόμα περαιτέρω για να διευκολύνει τις πύλες εισόδου του νησιού. Κύριε καθηγητά, η Δευτέρα είναι μια σημαντική ημερομηνία. Μιλάω για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, γιατί ουσιαστικά δρομολογούνται οι πρώτες πτήσεις εξωτερικού και στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, αλλά πολλαπλασιάζεται και ο αριθμός των πτήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι το δυνατό crash test για την εξέλιξη της πανδημίας ίσως στην παρούσα φάση να μην είναι αυτά τα δύο αεροδρόμια, αλλά η 1η Ιουλίου και το νούμερο 1 τουριστικό αεροδρόμιο της χώρας, όπως είναι το Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, αλλά και το Δασκαλογιάννης στα Χανιά. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί οι πτήσεις που θα αφιχθούν τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου στο Ηράκλειο και στα Χανιά είναι και από αεροδρόμια που όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, από τις 15 Ιουνίου δηλαδή μέχρι τέλη Ιουλίου, δεν θα δέχονται τα δύο αεροδρόμια της χώρας, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Αυτό επιστημονικά σας προβληματίζει? Χρειάζεται μία επιπλέον θωράκιση και ένας επιπλέον έλεγχος στα λεγόμενα τουριστικά αεροδρόμια? Κοιτάξτε, από 1η Ιουλίου το ποια αεροδρόμια και ποιες χώρες θα ανοίξουν θα είναι πάλι υπό αξιολόγηση. Mm-hmm. Υπάρχει ειδική επιτροπή στο Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο αξιολογεί τα αεροδρόμια, τους προορισμούς. Θα δούμε λοιπόν κατά πόσον θα δεχτούμε κατευθείαν πτήσεις από χώρες οι οποίες είχαν βαρύτερο επιδημιολογικό ιστορικό σε σχέση με τον κορονοϊό και σε σχέση με τη χώρα μας. Αυτό είναι η μία παράμετρος. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι όντως υπάρχουν σχεδιασμοί για να αυξηθούν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι και οι οποίοι να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο στοχευμένοι. Αυτά είναι δυναμικά γεγονότα, δυναμικές παράμετροι, οι οποίες αξιολογούνται όπως ανέφερα προηγουμένως και ο σκοπός είναι όσο το δυνατόν να επεκτείνουμε τον αριθμό των τεστ που μπορούμε να διενεργήσουμε στις δύο αυτές μεγάλες πύλες. Έχετε δίκιο, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι το πρώτο αεροδρόμιο σε πτήσεις charter στη χώρα μας. Αποτελεί την πολύ σημαντική πύλη εισόδου και πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί δειγματοληπτικά και με περισσότερους ελέγχους. Θέλετε να μας ξετελίξετε, εφόσον βεβαίως είναι γνωστό, τον σχεδιασμό για τα κρητικά αεροδρόμια? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες πτήσεις εξωτερικού στην Αθήνα. Κανείς όμως δεν μπορεί να ελέγξει αυτός που θα φτάσει στην Αθήνα που θα πάει στη χώρα. Μπορεί να πάρει μια άλλη πτήση, να ταξιδέψει προς την Κρήτη ή τη Ρόδο ή οποιοδήποτε άλλο νησιωτικό προορισμό. Αυτό το δεδομένο
πώς θα διασφαλίζεται από την 1η Ιουλίου όσον αφορά τις αφίξεις εδώ, γιατί μιλάμε για έναν μεγάλο αριθμό επιβατών. Κοιτάξτε, στην είσοδο της κάθε, στην πύλη κάθε χώρας θα υπάρχει ειδικό έντυπο που θα συμπληρώνουν όλοι οι τουρίστες και θα υπάρχει μια καταγραφή για τον τόπο διαμονής τους. Θα υπάρχει δειγματοληπτικός έλεγχος όσο το δυνατόν σε περισσότερα σημεία και σε περισσότερους επιβάτες. Δεν μπορούμε να έχουμε τον απόλυτο αριθμό κάθε επισκέπτης της χώρας μας να υφίσταται τέτοιο τεστ. Ο σκοπός είναι να εκτελέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και στοχευμένα τεστ. Πώς θα γίνονται αυτά τα τεστ? Θέλετε να μας φέρετε ένα παράδειγμα? Δηλαδή, έρχεται μία πτήση από το Μόναχο της Γερμανίας με 150 επιβάτες. Θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι τυχαία στον αριθμό των επιβατών σε συγκεκριμένη πτήση ή θα γίνονται ομαδικά τεστ? Ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, θα υπάρχει ένας αλγόριθμος που θα καθορίζει αν θα πρέπει να ανοιχτούν δειγματοληπτικά ένας μικρός, ένας μεγαλύτερος αριθμός επιβατών ή ακόμα και ολόκληρη πτήση. Όλα αυτά είναι ακόμα στο σχεδιασμό, ο οποίος όσο περνάνε οι μέρες οριστικοποιείται και θα είμαστε σε θέση σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε καταλήξει ακριβώς στο πλάνο ανάλογα με την χώρα προέλευσης της κάθε πτήσης. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί έχουμε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες για μία διαδικασία που προτείνεται από πολλούς συναδέλφους σας, δηλαδή η διαδικασία των ομαδικών τεστ. Αν από μία πτήση πάρθει δείγμα από το σύνολο και γίνει ένα τεστ και σε αυτό το ένα τεστ υπάρξει μια θετική ένδειξη, σημαίνει ότι αυτή η πτήση θα μπορούσε να τεθεί ολόκληρη σε καραντίνα? Και αν ναι, πού θα τεθεί σε καραντίνα εφόσον έχει αφιχθεί στην Κρήτη? Όχι, υπάρχουν πρωτόκολλα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αν τυχόν σε μια πτήση βρεθεί θετικό άτομο, υπάρχουν συγκεκριμένες αριθμός επιβατών, ανάλογα με τη θέση που κάθονταν ο επιβάτης, δύο σειρές μπρος και δύο σειρές πίσω, οι οποίοι θα πρέπει να ελεγχθούν και εκείνοι. Γι' αυτό πρέπει να τηρούμε και το. Στο ομαδικό τεστ αυτό, κύριε Σουρβίνο, πώς μπορεί να διασφαλιστεί? Τι εννοεί το ομαδικό τεστ? Δηλαδή, να ληφθεί δείγμα από το σύνολο των επιβατών μια πτήση και να γίνει ένας έλεγχος. Είναι κάτι που προτείνεται από την επιστημονική κοινότητα και εκτός. Εννοείται. Να το κάνουμε λίγο πιο ξεκάθαρο. Βεβαίως. Για το κοινό. Εννοείται αυτό που ονομάζουμε δεξαμενοποίηση των δειγμάτων. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Με απλά λόγια σημαίνει ότι μπορούμε να συνθέσουμε έναν αριθμό δειγμάτων σε ένα κοινό δείγμα το οποίο να ελεγχθεί και έτσι να αυξήσουμε την ικανότητα ελέγχου περισσότερων ατόμων διατηρώντας ένα μικρότερο αριθμό τεστ. Αν λοιπόν σε μια δεξαμενή δειγμάτων, ας ονομάσουμε ότι έχουμε μια δεξαμενή με 5 ή με 10 δείγματα και σε μια τέτοια δεξαμενή βρεθεί ένα θετικό αποτέλεσμα, τότε θα πάμε πίσω στο αρχικό μας δείγμα, σε αυτούς τους 5 ή 10 και θα τους εξετάσουμε ατομικά, ούτως ώστε να διαπιστώσουμε ποιος από τους 5 ή τους 10 ήταν θετικός. Αυτό δεν είναι μια χρονοβόρα διαδικασία όμως που απαιτείται να γίνει και σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενός χώρου αεροδρομίου? Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι στο Ηράκλειο τις ημέρες που χαρακτηρίζονται δύσκολες όσον αφορά τις αφίξεις μπορεί μέσα σε μία ώρα να έρθουν 5 ή και 8 πτήσεις, από 5 έως και 8 πτήσεις. Αυτό πώς μπορεί να διασφαλιστεί όσον αφορά τη λειτουργία του αεροδρομίου? Κοιτάξτε, το τεστ εννοείται εσείς τη δειγματοληψία. Η δειγματοληψία τους θα πρέπει να γίνει στον χώρο του αεροδρομίου. Το τεστ γίνεται στον χώρο του εργαστηρίου. Τα δείγματα θα μεταφέρονται στο εργαστήριο. Άρα οι επιβάτες φεύγουν από το αεροδρόμιο μετά τη δειγματοληψία. Ακριβώς, και θα πρέπει να ορίζουν σε ποιο κατάλημα διαμένουν για να υπάρχει δυνατότητα εχμηλάτησής τους και εύρεσής τους αν και εφόσον ομιγέννητο βρεθούν θετικοί. Συγγνώμη που είμαι πιεστικός στις ερωτήσεις, αλλά αντιλαμβάνεστε την αγωνία των ανθρώπων του τουρισμού, επιχειρηματιών και εργαζομένων. Από τη στιγμή λοιπόν που ένας από τους επιβάτες που έχουν φτάσει στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου των Χανίων βρεθεί θετικός, πώς μπορεί να διασφαλιστούν οι επαφές του μέχρι να φτάσει στο ξενοδοχείο? Γιατί θα μπει μέσα σε ένα τουριστικό πούλμαν, στο ίδιο τουριστικό πούλμαν θα υπάρχουν και επιβάτες που ενδεχομένως δεν νοσούν και την ίδια ώρα θα ακολουθήσει τη διαδικασία μίας άφιξης σε μια ξενοδοχειακή μονάδα. Άρα εκεί έχουμε ένα πολύτιμο χρόνο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διασπορά του ιού. Θα σας πω ότι σε όλα αυτά τα βήματα που αναφέρατε, σε όλες αυτές τις διαδικασίες, ο κάθε επιβάτης που χρεούται να φοράει μάσκα, τόσο στην μετάβασή του με το τουριστικό λεωφορείο, όσο και στην άφιξή του στο ξενοδοχείο και οι διαδικασίες ακόμα check-in στο ξενοδοχείο, στο κατάλημα, έχουν απλουστευτεί τόσο ώστε να είναι ταχύτερες,
ακόμα και ψηφιακά, να έχει γίνει προ check-in, ούτως ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας θέσω. Είμαστε ήδη περίπου ένα μήνα μετά την άρση των μέτρων. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες έχει ανοίξει δυναμικά και η εστίαση. Ένα ερώτημα που πολλές φορές τίθεται και σε εμάς τους δημοσιογράφους, χωρίς να είμαστε γιατροί. Κανονικά, με αυτήν την ελευθερία των κινήσεων στη νέα πραγματικότητα που βιώνουμε, δεν θα έπρεπε να καταγραφεί και μία αύξηση κρουσμάτων στην Κρήτη, με δεδομένο ότι υπάρχει κόσμος που έρχεται στο νησί, είτε αεροπορικός με πτήσεις εσωτερικού, είτε ακτοπλοϊκός? Όπως βλέπουμε από τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, η διασπορά του ιού στη χώρα μας, με εξαίρεση συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα όπου υπάρχει επίσης επιστημονική εξήγηση, είναι χαμηλή. Είδατε σήμερα 4 κρούσματα τα οποία ανακοινώθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Εχθές πάλι μονοψήφιος αριθμός. Δεν έχουμε ιδιαίτερη διασπορά αυτή τη στιγμή και γι' αυτό όλη αυτή η γενική εικόνα και η ομαλότητα που παρατηρούμε είναι εξηγήσιμη και ευελπιστούμε ότι τηρώντας τα μέτρα, τις αποστάσεις και τα μέτρα ατομικής υγιεινής θα παραμείνουμε σε τέτοια χαμηλά επίπεδα. Κύριε καθηγητά, είστε αισιόδοξος ότι αν όλα αυτά τα οποία σχεδιάζονται τηρηθούν πιστά, με τη βοήθεια βεβαίως και όλων εμάς, όσον αφορά το social distance και τις συνθήκες ατομικής υγιεινής, μπορεί να εξελιχθεί χωρίς προβλήματα η τουριστική σεζόν στην Κρήτη? Γιατί δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σίγουρα κάποια διάσπαρτα κρούσματα θα υπάρξουν με τις αφήξεις των επιβατών από το εξωτερικό, των τουριστών. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε ψυχολογικό επίπεδο ότι θα ανακοινωθούν θετικά κρούσματα. Το ζήτημα λοιπόν είναι να ταυτοποιηθούν γρήγορα, να περιχαρακωθούν γρήγορα, να μην έχουμε διασπορά, να έχουμε γρήγορη μετακίνηση του θετικού κρούσματος στην αντίστοιχη τομή που ορίζεται, είτε σε ένα ξενοδοχείο καραντίνας, είτε αν χρειαστεί νοσηλεία αντίστοιχα σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Σίγουρα υπάρχει ένας βαθμός επισφάλειας, οποιαδήποτε τέτοια κίνηση ανοίγματος είναι όμως αναγκαία και νομίζω ότι έχουμε δείξει ότι η συμπεριφορά μας επιτρέπει ένα τέτοιο μεγάλο και σημαντικό βήμα για το ζήτημα του τουρισμού, στον τομέα του τουρισμού. Ακόμα και εσωτερικό τουρισμό να είχαμε επιτρέψει μόνο, πάλι θα υπήρχε ένας κίνδυνος διασποράς του ιού. Η όλη επιτυχία βασίζεται αφενός μεν στο σχέδιο που υπάρχει για το άνοιγμα του τουρισμού σε όλες τις τουριστικές περιοχές, κυρίως στις νησιωτικές και την Κρήτη προφανώς. Αλλά πολύτιμο σύμμαχος θα είναι η συμπεριφορά η δική μας, των συμπολιτών μας, των Ελλήνων, οι οποίοι εμείς πρέπει να καθορίσουμε και τη συμπεριφορά των επισκεπτών μας. Αν εμείς ήδη δεν είμαστε το παράδειγμα συμπεριφοράς, πόσο μάλλον να περιμένουμε αντίστοιχες συμπεριφορές από τους επισκέπτες. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι καταφέρετε να μας λύσετε πολλές από τις απορίες μας. Βεβαίως, πρέπει και η πολιτεία άμεσα να προχωρήσει σε ανακοινώσεις όσον αφορά την οριοθέτηση αυτής της τόσο σημαντικής διαδικασίας. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα.